Γιατί να κάνω. Με έρφεται πολύ λύθιο. Εγώ να το κάνω. Κυρία. Τώρα έτυχε. Είναι η πραγματικότητα. Άσε που αυτή τη βλακία που βάζεις από μέσα είναι... Ορίστε. This looks so fucking stupid. Αυτό είναι φόρεμα, δεν πάει να βάλεις κάτι από μέσα. Το κάνω χειμάνικο. Το κάνω χειμερινό. Τέλος πάντων. Λίγο το λάπτοπ είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός χρόνου και τόπου. Τόπου και χρόνου το σωστό. Καλά το είπες στην αρχή. Ναι. Το κρεβάτι λίγο άφτιαχτο, πεταμένα όλα εκεί πάνω. Άλλο έχεις να κράξεις. Για μέρη φαίνονται, γι' αυτό σου λέω. Α, και να κοιτάς εδώ, όχι εκεί πάνω. Ναι, okay. Εδώ, okay, γιατί όλες εδώ φαίνεσαι έτσι. Γεια σας! Γεια σας! Είμαι εδώ με τη μαμά μου, την οποία την έχετε γνωρίσει ξανά στο βίντεο με τα γερμανικά snacks, σωστά? Ναι. Πώς είχε φανεί αυτό το βίντεο? Ήταν πολύ ωραίο. Πέρασα πολύ ωραία πάντως. Ωραία. Ναι. Χαίρομαι, γιατί ζητάς ανά καιρούς να κάνουμε και άλλα βίντεο. Εγώ ζητάω. Ναι. Σήμερα μαζευτήκαμε. Μαζευτήκαμε. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ μέσα. Δύο άτομα είμαστε, οκ. Okay. Για όσοι δεν το ξέρατε, έχει βγει η θεραπεία για τον κορονοϊό. Ποια είναι αυτή η θεραπεία, μαμά? Ποια είναι αυτή? Εμένα ρωτάς. Είναι το Dalgona Coffee. Γιατί όλοι το φτιάχνουν σαν να είναι η θεραπεία για τον κορονοϊό. Ναι, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η μητέρα μου, η μαμά μου, η μάνα μου το δοκίμασε, το δοκίμασε ήδη μόνη της. Ενώ της είπα θα το κάνουμε μαζί. Δεν μπορούσα να περιμένω. Για εξήγησέ το μου αυτό, με τι λογική το έκανες? Κοίτα, όταν είσαι μόνος σου και δεν έχεις τι να κάνεις, τι θα κάνεις? Θα πιεις καφέ. Ναι. Θα διαβάσεις ένα βιβλίο, ναι. Θα δεις λίγο τηλεόραση, θα ξαναπιείς καφέ. Σεβαστό. Οπότε. Ναι. Αλλά όταν έπρεπε να δοκιμάσω. Όταν όμως σου λέω ότι θα κάνουμε μαζί ένα βίντεο, να το δοκιμάσουμε, με τι λογική το κάνεις μόνη στο σπίτι? Κοίτα, πάντα πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος. Όταν κάνεις βίντεο. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Okay, άρα μπράβο. Σε ευχαριστώ. Και έχω κάνει και μια μικρή έρευνα, να ξέρεις. Για πες. Έρευνα από το Dalgona, γιατί η ονομασία είναι Dalgona Coffee. Ξέρεις το Dalgona από που βγαίνει? Από πού? Είναι από το... Ο καφές είναι από την Κορέα. Ναι, το ξέρουμε ήδη αυτό. Και... Πολύ ωραία. Next. Και το Dalgona είναι ένα είδος καραμέλα, επειδή... Ο χτυπημένος αφρός μοιάζει πολύ, ειδικά το χρώμα του, με το... Θυμάστε τις καραμέλες βουτύρου που έχουμε και στην Ελλάδα? Με λαβίτσα. Ναι, ακριβώς. Λαβδάς. Ναι. Λαβδάς ή λαβδάς? Νομίζω λαβδάς. Τέλος πάντων. Και μοιάζει και στη γεύση και στο χρώμα αυτές τις καραμέλες, που είναι οι καραμέλες βουτύρου και ονομάζονται Dalgonas. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε. Είδες λοιπόν. Αυτό λοιπόν το coffee είναι viral εδώ και δύο εβδομάδες νομίζω. Κυρίως στο TikTok ειδικά το κάνουν πάρα πολύ. Θα το δοκιμάσουμε κι εμείς. Είναι πανεύκολο νομίζω. Απλά θέλει αρκετό χτύπημα. Έτσι δεν είναι? Ναι, θέλει πάρα πολύ χτύπημα. Το μυστικό είναι αυτό, ότι πρέπει να το χτυπήσετε πάρα πολύ καλά για να γίνει όχι απλά αφρός, αλλά να είναι σαν κρέμα. Είναι ουσιαστικά κρεμώδες καφές και το μόνο που χρειάζεται είναι ζάχαρη, νερό, στιγμιαίος καφές και γάλα. Εδώ πρέπει να πούμε πάλι ότι το γάλα δεν είναι απαραίτητα να είναι γάλα το κανονικό, θα μπορούσε να είναι και όποιος είναι vegetarian ή... Plant ή, πώς το λένε, plant το άλλο. Πολύ καλά το είπες. Με το αμύγδαλο, πώς το λένε. Το άλλο είναι plant milk, είναι στην κατηγορία. Α, plant. Στα ελληνικά πώς το λένε. Φυτικό γάλα. Οπότε, έχω εδώ το μπολάκι μου. Η μαμά μου φοβάται λίγο αυτή τη διαδικασία, λέει ότι θα τα κάνω όλα χάλια. Ναι, είναι λίγο, επειδή και ο καναπές είναι άσπρος, οπότε λίγο αλλά θα πρέπει να προσέξουμε. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, τώρα θα το ξεκινήσω εδώ που θα πάει και άμα βλέπω ότι είναι κάνει πολύ splash, θα πάω να το συνεχίσω στην κουζίνα. Μπορείς να κρατήσεις το μπολάκι, αγαπητή μητέρα. Να εξηγήσουμε λίγο τον καφέ πρώτα. Στην Ελλάδα βέβαια έχετε τον Nescafé. Εδώ εγώ χρησιμοποιώ επίσης Nescafé, αλλά είναι πολύ πιο λεπτοκομμένος. Είναι σαν σκόνη. Αλλά φυσικά στην Ελλάδα μπορείτε το ήξερα αυτό. Το κανονικό Nescafé, να βάλετε το κανονικό Nescafé. Όμως στην Ελλάδα μπορείτε... Μπορείτε να φάτε. Τα συστατικά είναι πάρα πολύ εύκολο, το θυμάσαι. Χρειάζεται μόνο 2 κουταλιές καφέ, 2 κουταλιές ζάχαρη και 2 κουταλιές καυτό νερό. Μία. Δύο. Να πούμε ότι είναι για μία δόση, έτσι.
Ναι. Για μία δόση. Είμαστε δύο. Και επειδή είμαστε δύο, θα βάλουμε άλλες δύο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Too much. Όχι, όχι, μην το φοβάσαι. Okay. Και θα βάλω 4 κουταλιές ζάχαρη. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Όσο είναι ο καφές, τόσο ζάχαρη και τόσο νερό στην αναλογία. Πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, αν βάλετε 2 καφέ, θα βάλετε 2 ζάχαρη και 2 νερό. 3, 4 και 4 νερό. Ζεστό. Καλό θα είναι να είναι χλιαρό προς καυτερό, να πούμε. Καυτερό δεν νομίζω να είναι το νερό, καυτό. Καυτό. Καυτερή είναι η πιπεριά, το ταμπάσκο. Τόσα χρόνια Γερμανία. Μία, τρει. Α! Με έκαψες. Έπεσε πάνω στο χέρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, μαμά. Θα το κάνω. Πρόσεχε. Μην ξαναγίνει. Ποπ. Λοιπόν. Ήδη μυρίζει τόσο υπέροχα, ναι. Φοβάμαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Νομίζω καλύτερα είναι να το πάρεις εσύ να το χτυπήσεις. Εγώ θα απομακρυνθώ για λίγο. Από μακριά. Α, φτάνει. Είδες. Ναι. Πετάγεται. Όταν okay. λέει η μάνα, όταν μιλάει. Γι' αυτό ένα μικρό break να το χτυπήσουμε στην κουζίνα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, το χτυπήσαμε και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Είναι υπέροχο. Τέλειο είναι σαν είναι. Κρέμα. Βλέπετε πόσο κρεμώδες είναι. Είναι άπειρα και... ναι. Αλλά το χτυπήσαμε περίπου... πολύ λίγο. 2-3 λεπτά. Με το μίξε το ηλεκτρικό γίνεται όντως πολύ ακριβώς. Ωραίο. Με το χέρι πρέπει να είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Με το χέρι είναι κουραστικό. Οπότε άμα έχετε μίξερ, οπωσδήποτε μίξερ. Μίξερ. Θα βάλω λίγο πάγο. Και... πάνω από τον πάγο το γάλα, μην το γεμίσετε μέχρι πάνω, ναι. Εννοείται, γιατί θα υπολογίσετε και λίγο το χώρο για να μπει και η κρέμα από πάνω. Εγώ θα έλεγα λίγο παραπάνω από το μισό. Τόσο. Ναι. Και τώρα η μαγική στιγμή. Εδώ όλο κάτι θα μας πέσει, όλο κάτι θα χαλάσει. Υπερβολές. Και τώρα η απόλυτη στιγμή. Κοίτα κουταλάρα. Τέλειο. Okay. Απλά το απλώνεται από πάνω. Είναι σαν παγωτό, παιδιά. Σαν παγωτό. Απίστευτο. Και επιπλέει. Ναι. Εγώ πρέπει να βουλιάζει κάτι, αλλά δεν βουλιάζει. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει ποτέ. Ναι. Και επίσης φαίνεται και πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται τέλειο. Κοιτάξτε τι ωραίο που φαίνεται. Γενικά, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τόσο κρεμώδη καφέ στο σπίτι. Πιο πολύ από μηχανή και τα λοιπά. Αυτό αναρωτιόμουν. Γιατί τόσα χρόνια στην Ελλάδα δεν το κάναμε έτσι. Δεν το σκέφτηκε κανείς, γιατί κάνουμε απλά τη φραπεδιά. Ναι, εμείς κάνουμε απλά το φραπέ με γάλα. Αυτό είναι γάλα. Είναι υπέροχο. Με φραπέ. Οπότε αυτό είναι το Dalgona Coffee. Θα πάω ένα λεπτό να φτιάξω άλλο ένα για τη μαμά μου και επιστρέφουμε για την δοκιμή. Φτιάξαμε άλλο ένα. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ό,τι πιο Instagramικό έχω φτιάξει ποτέ. Υπέροχο. Μου σε καφέ. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται. Ξεχωρίζει ακριβώς το γάλα με τον καφέ. Και μου αρέσει και η μητούλα που έχει κάνει εδώ. Είναι σαν άνιμε. Τι φας. Πραγματικά. Είναι πάρα πολύ. Σε αυτή τη φάση πρέπει να το ανακατέψουμε. Η μαμά μου θέλει καλαμάκι, το οποίο είναι γυάλινο να τονίσουμε. Γυάλινο, δεν βάζουμε πλαστικά πλέον. Έτσι, αυτά είναι ξεπερασμένα. Με προσοχή γιατί το γαλατάκι. Λίγο έτσι από πάνω προς τα κάτω για να ανακατευτεί καλά ο αφρός να πάει παντού. Και αυτομάτως το γάλα γίνεται και αυτό σαν κρέμα. Είναι τόσο ωραίο. Δοκιμάστε το πραγματικά. Είναι εύκολο. Θα δείτε ότι θα ξετρελαθείτε. Και εγώ γενικά δεν πίνω καφέ. Αλλά αυτό νομίζω είναι κάτι που θα έπινα καθημερινά. Νομίζω ότι δεν έχει κάνει κάποιος άλλος μέχρι τώρα στο ελληνικό YouTube. Και εγώ δεν έχω δει. Τελικά. Βέβαια τα ξένα. Στα ξένα το έχουν κάνει YouTube πάρα γίνεται χαμός. Το γάλα έχει αλλάξει ναι. χρώμα. Ναι. Και έχει γίνει σαν παγωτό. Ένα, δύο, τρία. Είναι τόσο νόστιμο.
δεν πικρίζει καθόλου. Επειδή έχει και το γάλα που λίγο απαλύνει αυτή την πίκρα που έχει ο καφές. Είναι τόσο creamy. Νομίζω δεν έχω πιει πιο creamy καφέ. Είναι τέλειο. Και δεν μοιάζει με το φραπέ. Ναι, δεν είναι σαν φραπέ. Πολλοί λένε είναι φραπέ. Δεν είναι φραπέ. Είναι σαν milkshake καφές. Κάπως έτσι, ναι. Σαν milkshake με γεύση καφέ. Ναι. Επίσης, αυτό έλεγα και στη Μέρη, ότι αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και σιρόπι. Με γεύση, έχει διάφορες γεύσεις από σιρόπι. Έχει βανίλια, έχει φουντούκι, έχει σοκολάτα. Αυτά λοιπόν από εμάς, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε να είτε πατήστε ένα like. Και άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να κάνετε και μια εγγραφή. Για να ενημερώνεστε για όλα τα επόμενα βίντεο. Best coffee ever. Best coffee. Νομίζω είναι δικαίως viral. Και εγώ πιστεύω. Είναι δικαίως viral. Δεν είναι τυχαίο. Όχι. Ωραία, να πω κι εγώ κάτι για το τέλος. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ που με δέχτηκες και πάλι στο σπιτικό σου για να κάνουμε αυτό το βίντεο μαζί. Είχε πολύ πλάκα και ίσως τα ξαναπούμε, αν θέλει βέβαια η Μέρη. Βέβαια. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας παιδιά, χάρηκα πολύ. Bye. Παιδιά. Bye.